παγίδα φόρμουλα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι πάσχουμε, είμαστε θύματα του Ερτογανοϊού, ο οποίος είναι μετάλλαξη του τουρκικού Κεμαλοϊού. Ήρθε στη ζωή μας το 2003 και ενώ υπήρχε το εμβόλιο της αποτροπής, τόσο Αθήνα όσο και Λευκοσία δεν το χρησιμοποίησα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να ισχυρίζεται ότι ελέγχει το βορρά εντελώς και να εισηγείται όπως επιβληθεί moratorium, δηλαδή πάγωμα στις γεωτρήσεις, στο νότο, στις ελεύθερες περιοχές, θεωρώντας, προσέξτε, δεδομένα όσα ανήκουν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, όπως έχουν χαράξει ήδη τους χάρτες, και ότι για να συζητήσουν πλέον και οι μεγάλες εταιρείες της Δύσης, είτε είναι ΕΝΗ είτε Total, θα πρέπει να συζητούν με την τουρκική εταιρεία πετρελαίων. Το moratorium θα ισχύσει για να πάμε σε λύση του Κυπριακού, και εφόσον δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία η Τουρκία, από την οποία εκπιάζουν όλα αυτά τα δικαιώματα που έχουμε σήμερα και λέμε ότι ο Ερτογανοϊός μολύνει το διεθνές δίκαιο, αφού διαλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από τη λύση, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ότι θα πρέπει να παρακαθίσουμε σε διάλογο με το νέο πολιτιακό σύστημα που θα προκύψει, θα χαθούν δηλαδή τα δικαιώματα μας, για να χαράξουμε τα νέα όρια της ΙΑΟΣ επί τη βάση της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Θα πει κάποιος βέβαια ότι αυτή είναι η τουρκική ισχυρισμή. Σημασία στο εξής έχει το πώς εμείς θα τους αντιμετωπίσουμε. Όταν ακούμε ότι θα πρέπει να περάσει αγωγός προς Τουρκία, όταν επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή από την ηγεσία μας, που υπάρχει στην πραγματικότητα εναλλακτική επιλογή, είναι ο EastMed, θα πρέπει να πάμε σε συνομιλίες για χάρη των συνομιλιών, και δεν το λέω εγώ αυτό. Μπορείτε, τα έχω δημοσιεύσει και δεν τα έχω διαψεύσει, στα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου. Ξέρετε τι έλεγα στον Πρόεδρο? Ναι, ξέρουμε ότι, ότι η τουρκική στάση θα είναι αδιάλλακτη, αλλά πήγαινε, Πρόεδρε, και εμείς θα είμαστε εκεί κοντά. Αυτά όλα είναι ανεύθυνα, και ακριβώς η πολιτική του εξευμενισμού είναι αυτή που έφερε ακριβώς την Τουρκία να αλωνίζει στην Κυπριακή ΑΟΣ και τον Ερτογανοϊό να μεταφέρεται στις θάλασσες του Αιγαίου, στις θάλασσες της Κρήτης και όπου θεωρεί ότι υπάρχει γαλάζια πατρίδα. Είναι γι' αυτό που γράφετε στην ανάλυση σας σήμερα στη σημερινή της Κυριακής, ότι η Τουρκία δεν κινδυνεύει από την Ελλάδα και την Κύπρο? Η Τουρκία κινδυνεύει από τον ίδιο τον Ερτογάν. Δηλαδή δεν έχει αντίπαλο αυτή τη στιγμή ο Ερτογάν, παρά μόνο τον κακό Ερτογάν. Διότι εάν υπήρχε αποτροπή, για να κατανοήσει ο κόσμος, βρισκόμαστε στο εξής στάδιο. Ή η Τουρκία θα επιβάλλει διαπυρώσεις και σιδήρουτες απόψεις της, ή θα τις επιβάλλει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Ή θα πρέπει εμείς να αρπάξουμε τις συγκυρίες, δηλαδή τα συμφέροντα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, για να αποτρέψουμε αυτή την επίθεση την οποία διχόμαστε μέσω του Ερτογανοϊού. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε πολύ φοβούμε ότι σταδιακά θα δημιουργηθούν αυτές οι κρίσιμες ζώνες. Και βλέπουμε το αεροπλανοφόρο, το Charles de Gaulle, να βρίσκεται στην περιοχή. Προσέξτε, δεν πρόκειται οι Γάλλοι να έρθουν σε πόλεμο με την Τουρκία για μας. Ακόμη δεν έχουν περάσει στο στάδιο της εκμετάλλευσης, έτσι ώστε να μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει γαλλική αποτροπή. Ναι. Αυτό θα μπορούμε να το πούμε. Έχουμε δει στο παρελθόν όμως να συμβαίνει αυτό από ισχυρές δυνάμεις, να έρχονται σε πόλεμο για ενεργειακά ζητήματα υπερασπιζόμενοι τρίτες χώρες. Να σας πω, έχετε απόλυτο δίκιο, και εδώ είναι που έρχομαι στο προηγούμενο στάδιο, στη σύγκληση συμφερόντων. Εάν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν εσύγκλιναν με τα δικά μας συμφέροντα, δεν θα γινόταν καμιά γεώτρηση, διότι είναι της πάση γνωστό ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία ήταν γύρω από τις πλατφόρμες, κυρίως της Νόπολ και της Έξον, όταν κατέβαζαν τρυπάνια, και έτσι οι Τούρκοι δεν προσέγγισαν. Συνεπώς θα πρέπει να επανακαθορίσουμε την πολιτική μας για να αποτρέψουμε την κρίση και όχι να βιώνουμε τις κρίσεις. Και υπάρχει εμπόριο που ονομάζονται συμμαχίες με τους περιφερειακούς παίχτες όπως είναι το Ισραήλ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει ρόλο. Και αυτή είναι η Αχίλλειος πτέρνα της Τουρκίας, καταλήγουμε. Βέβαια, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Αλλάζουμε εμείς θέμα, κυρίες και κύριοι, περιστατικό